θεσμούς ή πιστεύετε ότι είναι ένα, έχει ένα brand name που έχει ακόμα να δώσει? Θεωρώ ότι η απόφασή μου να κάνω κάτι καινούριο ήταν ακριβώς να κάνω κάτι καινούριο. Διότι έτσι όπως λειτουργούσε το ΠΑΣΟΚ, στην κυβέρνηση Σαμάρα Βενιζέλου. Έχετε μια παράδοση να φεύγετε από τα κόμματα των πατεράδων. Ότι και ο Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε στην Ένωση Κέντρου, έκανε το ΠΑΣΟΚ. Και... καμιά φορά χρειάζεται μια ριζοσπαστική απόφαση και η οποία δεν είναι και εύκολη. Γιατί ήταν, αν ήταν όπως είπατε να μπω στη Βουλή ή να βουλευτώ, θα είχα μείνει, θα ήμουν στο επικρατείας, δεν ξέρω, θα ήμουν βουλευτής. Δεν είναι το πρόβλημά μου αυτό. Το πρόβλημά μου είναι μπορούμε να βοηθήσουμε τη χώρα. Μπορούμε να πούμε αλήθειες. Μπορούμε να βασίσουμε τις νέες πολιτικές αυτής της χώρας πάνω σε αλήθειες μεταξύ μας, να τις κατανοούμε κάθε Έλληνας και να έχουμε τις διαφορές για τις λύσεις. Αλλά να αξιοποιούμε όλες τις εμπειρίες. Είναι σίγουρο ότι ο νέος έχει πάρα πολλές ιδέες. Η διασπορά, η νέα γενιά που φεύγει έξω, μπορεί να φέρει πολλές ιδέες. Ο επιχειρηματίας. Τελείωσε για εσάς το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα. Τελείωσε όπως ήταν. Αν όλος αυτός ο χώρος μεταμορφωθεί, αξιοποιεί την εμπειρία, αρνητικές και θετικές εμπειρίες, καταλάβει ποια ήταν η αφήγηση, ποια ήταν η πραγματικότητα και δούμε και αποφασιστικά δούμε ποια πρέπει να κάνουμε από αύριο για να δώσουμε προοπτική σε αυτή τη χώρα. Βεβαίως μπορούμε να ξαναβρεθούμε και το ελπίζω. Αυτό δεν έχω. 40-45% που στήριζε αυτό το κόμμα. Αυτός ο κόσμος έφυγε και μάλιστα περισσότερο πήγαν προς το ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας ότι υπήρχε μια ομάδα μέσα στο ΠΑΣΟΚ τότε που αυτή φταίει για πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Αυτό δεν έχει συγχωρήσει ακόμα ο κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι αν γίνει καμία κίνηση που όπως λέτε ή διορθώσουν τα πράγματα, υπάρχει ένας κόσμος που μπορεί να ξανάρθει. Είναι ένα. Βλέπω ότι το παλιό λεγόμενο κέντρο πηγαίνει μια στο ΠΑΣΟΚ, μια στις Παρυφές Δημοκρατίας, κάπου εκεί πηγαίνουν. Εγώ βλέπω την κίνησή μου ως να δώσω το δικαίωμα σε μια νέα γενιά να μπει στην πολιτική με άλλους όρους και να διαμορφώσει μια άλλη πολιτική κουλτούρα σε αυτή τη χώρα. Και να στηρίξουμε μια νέα γενιά ανθρώπων, οι οποίοι μπορούν πραγματικά να είναι μια κρίσιμη μάζα, γιατί είπατε πολύ σωστά, αυτές οι ιδέες καλές, αλλά δεν περνάνε. Βεβαίως δεν περνάνε αν δεν υπάρχει μια κρίσιμη μάζα. Μπορεί να μην είναι η πλειοψηφία, αλλά σιγά σιγά αυτές οι ιδέες θα πιάσουν τόπο. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων που συμφωνεί με αυτές τις ιδέες, ασχέτως